Η επόμενη καλεσμένη είναι μια πάρα πολύ γνωστή κυρία και πάρα πολύ ωραία κυρία, θα έλεγα. Την ξέρουμε καμιά 22 χρόνια, 21 θα έλεγα, από την πρώτη φορά που είχε βγει στα καλλιστεία του Αντένα και είχε βγει Miss Ελλάς. Έχει περάσει από παντού. Έχει περάσει το Πανεπιστήμιο, έκανε γερμανική φιλολογία, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε από τις πασαρέλες, πέρασε από τα καλλιστεία, πέρασε από την τηλεόραση, παρουσίαζε και ένα σόου, πέρασε από την εκκλησία και παντρεύτηκε, πέρασε και από το δικηγορικό γραφείο για το χωρισμό. Αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσει για δεύτερη φορά το Erotica Art. Είναι μια μεγάλη ερωτική έκθεση που γίνεται στην Αθήνα και είναι η κυρία Εύη Αδάμου. Αυτό το έκλεψα από μια ταινία, στην υγεία σου. Σε μια ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ, πάνω στις ψηρικάς έπαιζε και έκανε ο αρχηγός ορχήστρας ένα τέτοιο, κάνει και εγώ τον αρχηγό ορχήστρας. Ευάκη, τι κάνεις? Ναι, χαρά, σε ξανά και προχτές, είχαν εδώ χρόνια. Ναι, όντως, είχαμε καιρό να βρεθούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έλεγα ότι θα παρουσιάσει το Sex World Convention Tour. Το ερώτηκα που γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, το οποίο πάει χιλιάδες κόσμους κάθε φορά, γι' αυτό και το κάνει στο τεκβοντό. Ναι, 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 είναι χιλιάδες. Η δεύτερη χρονιά που το παρουσιάζω, είναι και η δεύτερη χρονιά που γίνεται στο τεκβοντό. Ναι. Πλέον έχει μια άλλη επισημότητα. Πέρσι, μάλιστα, είχαμε καλεσμένη την Dr. Ruth. Σε αυτό το χώρο, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γίνονται διάφορα πράγματα. Έχουμε εκθέσεις, έχουμε live show, έχουμε τα πάντα. Σε αυτό το χώρο, αν μπεις μέσα, περνάει το πεντάωρο χωρίς να το καταλάβεις. Πόσο κόσμος ήρθε πέρυσι? Ήσουν συνέχεια εκεί ή πήγες παρουσίαση και έφυγες? Όχι, όχι, έμεινα, γιατί πέρναγα και εγώ πολύ καλά. Είχα πολλά πράγματα με τα οποία να ασχοληθώ. Τι έβλεπες? Έβλεπα διάφορα, χάζευα την έκθεση με τους εκθέτες. Οι εκθέσεις είναι με σεξουαλικά όργανα. Όχι όργανα, συγγνώμη, sex shops. Έτσι, όργανα που είναι πολύ κοντά. Πάνω. Έχει διάφορες σκηνές, μερικές είναι προσβάσιμες μόνο με ειδικό βραχιολάκι. Και μια ηλικία. Κανένας δεν μπαίνει σε αυτή την έκθεση κάτω των 18. Α, okay. Ούτως ή άλλως. Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Γεγονός. Σωστό. Αλλά έχει μέσα και, από ό,τι ξέρω, και live sex. Ναι, αυτές είναι οι προσβάσιμες. Ήθελα να πάω πέρυσι, αλλά τα μάθα. Περιοχές με ειδικό βραχιολάκι. Το central stage, η κεντρική σκηνή, έχει κάτι απίθανος stripper από το εξωτερικό, κάτι φανταστικές γυναίκες που κάνουν πολύ πολύ ωραία αισθησιακά σοου. Χαζεύεις, έχει μπαράκια δεξιά και αριστερά. Έχει μπαράκια. Έχει σοου. Έχει να ψωνίσεις και να πάρεις ιδέες να πας σπίτι. Να πάρεις ιδέες και να σου πω. Αυτό είναι το παράξενο. Πέρυσι που δεν είχα δει πώς είναι αυτό το πράγμα πριν το παρουσιάσω, φανταζόμουν ότι θα έρθουν ως επιτοπλίστων μεγάλες ατροπαρές. Έτσι δεν είναι το φυσιολογικό να φανταστείς? Πάμε στα μαγαζιά που λοιπόν, έχει μπάρες. Όμως τελικά ήρθαν ως επιτοπλίστων κατά 80% ζευγάρια. Ναι. Όλων των ηλικιών. Κυρίως πιο προχωρημένης ηλικίας. Εν τω μεταξύ γίνονται σεμινάρια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, για το σώμα μας, για την υγεία που έχει σχέσεις. Εσύ θα πας σίγουρα για τα σεμινάρια μόνο και θα φύγεις. Που γίνονται σε ξεχωριστό χώρο. Υπάρχει έκθεση, γι' αυτό λέγεται erotic art, γιατί είναι η τέχνη που έχει να κάνει με τον εστιασμό και το σεξ, που είναι και η τέχνη ίδια. Δηλαδή έχει έκθεση φωτογραφίας. Είναι ελεύθερη, ίσως πόσο πληρώνεις να μπεις? Κάτι πληρώνεις. Κάτι πληρώνεις, αλλά είναι πολύ. Αλλά μπορεί να πάρεις θέμα για το σπίτι. Είναι πολύ. Εγώ θα πάρω θέμα για το σπίτι και μόνο σου να είσαι μετά θα εξηκώνες. Αλλά γενικά, ναι, είναι μια πολύ ωραία έκθεση. Εγώ τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό είναι, μένα και είναι, παραπάνω. Γιατί αυτά τα θέματα, εγώ πιστεύω, πρέπει οι άνθρωποι να τα συζητάνε και να τα βλέπουν και να παίρνουν ιδέες. Γιατί ένας γάμος κουράζει. Δεν κουράζει ένας γάμος? Ένας γάμος κουράζει. Είναι μια σχέση και μια ζωή κουράζει όταν δεν υπάρχουν καινούργιες ιδέες. Νομίζω ότι life is about ideas. Όταν βαριέσαι τη ζωή σου και δεν έχεις καινούργιες ιδέες για το τι να κάνεις στις Κυριακές σου με τα παιδιά, για το τι να κάνεις με στην καθημερινότητά σου, γιατί να πας να δεις, να παρακολουθήσεις, να διαβάσεις. Και άμα διαβάσεις, θα σου κάνει κούπο με τον άλλο. Όχι, δεν μιλάω μόνο για το ερωτικό κομμάτι. Τα παιδιά, μιλάω γενικά κομμάτι, για τη ζωή. Το υπόλοιπο κομμάτι συμφωνώ. Αλλά αν στο υπόλοιπο κομμάτι είσαι αφυπνισμένος, γιατί να μην είσαι και σε αυτό το κομμάτι? Η δική σου εμπειρία, μετά από χρόνια δεν σταματάει. Αναλόγως πόσο συγκεντρωμένος και focus είσαι σε αυτό το κομμάτι. Είσαι focus, οπότε δεν σου αλλάζει ποτέ.
Ναι, αλλά it takes two to tango. Οπότε. Σωστό και αυτό. Πρέπει και οι δύο να είναι. Σωστό και αυτό. Σε μία στιγμή είπες ότι πέρασες δύσκολα. Δύσκολα ψυχολογικά. Εννοείς ότι πέρασες δύσκολα ψυχολογικά πριν ή μετά το διαζύγιο. Κατά τη διάρκεια είναι μια διαδικασία αυτή, η οποία δεν μπορείς να την τοποθετήσεις χρονικά σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι απλώνει γενικά αυτό. Και πώς δημιουργείται στη δική σου περίπτωση. Θα έλεγαν μια περίοδο εσωστρέφειας, στην οποία πρέπει να είσαι απολύτως συγκεντρωμένος στο πώς θα αντιμετωπίσεις αλλαγές και πώς θα τις κάνεις. Πρακτικά σε ρώτησα εσύ. Λοιπόν, ωραία, να σου απαντήσω πιο πρακτικά. Δεν ενέκρινα το συγκεκριμένο άτομο για να είναι πλέον δίπλα μου. Εντάξει, τελειώνει αυτή η συζήτηση. Έτσι, τώρα, ναι, τελειώνει. Εγώ όμως μίλησα για το βάρος. Okay, λες, δεν ανέκρινες. Πιστεύεις ότι οι γυναίκες σε αυτά τα πράγματα είστε πιο σκληρές ή πιο απότομες, πιο αποφασιστικές? Αυτό νομίζω είναι γενίκευση. Ρωτάω, αν είστε. Εγώ ρωτάω, τι γενίκευση. Έτσι φαίνεται. Είμαστε, υποτίθεται. Είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε όλες απόλυτες. Είμαστε σίγουρα πιο δυνατές. Πιο δυνατές. Mm. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 5 φίλους οι οποίοι χωρίσαν πρόσφατα και στους οποίους την απόφαση την πήραν οι γυναίκες. Και στις 5 περιπτώσεις. Γι' αυτό σε ρωτάω. Αλλά δεν είναι θεωρία, δεν είναι κάτι μαγικό. Μα το προανέφερα κι εγώ, ότι και στη δική μου περίπτωση, δική μου ήταν. Ναι, στη δική σου περίπτωση το αποφάσισες εσύ. Λέω, αν βλέπεις και γύρω-γύρω να γίνεται έτσι. Γίνεται συνήθως έτσι. Έχεις φίλες, γνωστές, κόσμο. Γίνεται συνήθως έτσι, γιατί μόνο αν το αποφασίσει μια γυναίκα γίνεται πράξη. Ο άντρας τι. Ψαράδι αλλού, θεωρία. Λέει, μπορεί να χωρίσω, μπορεί να μην χωρίσω, μπορεί να χωρίσω, μπορεί να μην χωρίσω. Για πες μου ένα είδο άντρα το οποίο πιστεύεις, τώρα πια μπορείς να το ξέρεις, στο οποίο θα έλεγες ότι είναι ο στήλος που θα ήθελες να κουμπάσεις απάνω για πολύ καιρό. Ας πούμε, τρία χαρακτηριστικά. Δύο, τρία, τέσσερα. Σοβαρός, υπεύθυνος και αφοσιωμένος. Σοβαρός, υπεύθυνος, αφοσιωμένος. Δηλαδή αυτό να τον πάρουμε για ορκωτό λογιστή, ας πούμε. Γιατί... Είναι και αυτό μια ιδέα. Δεν το έχω δοκιμάσει. Okay, γιατί όλα αυτά το σοβαρό πάει με το υπεύθυνο. Κατάλαβε. Δηλαδή, θέλω να πω, επικαλύπτονται οι όροι. Κάτι άλλο σε χαρακτηριστικό, ρε παιδάκι μου. Κάτι που θε να είναι όμορφο, θε να είναι σε μια ηλικία. Να έχει μια αυτοπεποίθηση. Να έχει. Ναι. Δεν θα είναι εναντίον σου αυτό. Όχι, γιατί έχω κι εγώ. Για να έχει αυτοπεποίθηση όμως πρέπει να έχει πετύχει στη ζωή του. Βασικά για να, έχει για να είναι μαζί μου πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση. Ναι. Αλλά για να έχει αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει πετύχει στη ζωή του και να έχει και μια ηλικία. Φυσικά. Οι άντρες 25 και 30 χρονών δεν έχουμε. Και να έχει πετύχει. Φυσικά. Φυσικά. Okay. Άρα θες ένα πετυχημένο. Είδε, στο έβγαλα με το τσιγκέλι. Να είναι και πετυχημένο άνθρωπο. Να έχει κάνει αυτό. Κάτι. Όλο με κατηγορείς ότι όλα μου τα βγάζει με το τσιγκέλι. Και εγώ είμαι λαλίστατη, συμφωνείτε. Εγώ απαντά όλη την ώρα. Λοιπόν. Αρέσει, λοιπόν, η απάντηση είναι θέλω αυτό... κάποιον ο οποίος να είναι κάτι ανάλογο εμού. Είναι όμως τώρα ώρα να πάμε σε σύντομες διαφημίσεις. Ποια μέρα ξεκινάει? 15 με 18. 15 αυτό με 18. Το Σαββατοκύριακο είναι. Σαββατοκύριακο. Άμα έρθω, θα μου κάνεις βόλτα. Θα μου τα δείξεις. Θα σου κάνω μία και δύο και δέκα βόλτες. Ωραία. Άμα να πάρω μαζί μου, επειδή είμαι μεγάλος άνθρωπος, να πάρω χαπάκια αυτά που είναι για την πίεση ή να μην πάρω. Αυτά που είναι για την δεν καρδιά, παίρνω, πάρε. Για καρδιά. Ναι. Για καρδιά. Για τίποτα άλλο. Δεν πάρω. Αυτή τη στιγμή εσύ στη ζωή σου σε ποια φάση είσαι? Στην καλύτερη. Στην καλύτερη, Σοβαρά. Ναι, ναι. Γιατί? Μ' αρέσει αυτό, είναι ωραίο. Γιατί έχω όλα όσα θέλω να έχω. Έχω την ηρεμία μου, έχω την ευτυχία μου, είμαι με τα παιδιά μου καταπληκτικά, δεν ακούω ποτέ φωνές, δεν έχω τσακωνόμαστε στο σπίτι. Έχω δύο κορίτσια που υποτίθεται είναι στην εφηβεία και θα έπρεπε να τσακωνόμαστε. Δεν έχει συμβεί ούτε μία φορά. Ναι. Ούτε μία.
δεν έχει χτυπήσει πόρτα στο σπίτι. Με την οικονομική κρίση πώς θα πας? Λεφτά έχετε? Γιατί χρειάζονται και αυτά. Λεφτά δεν έχουμε, αλλά ευτυχώς έχουμε γερμανική παιδεία. Ναι, και δεν που μπορούμε και χειριζόμαστε τα πράγματα όπως και αυτή ήταν η συνθήκη και πριν έρθει η οικονομική κρίση, ευτυχώς. Και έχουμε άλλη αντιμετώπιση του θέματος. Εσύ δουλεύεις αρκετά? Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Τα λεφτά? Είμαστε αυτόνομοι, αυτάρκεις, αλλά πολύ μετρημένοι και ολιγαρκείς επίσης. Χαίρομαι γι' αυτό. Γι' αυτό είναι ωραίο. Αλλά κάνεις και άλλες δουλειές. Κάνεις και DJ, κάνεις καμιά φορά. Αυτό το έκανα πολλά χρόνια και πριν την οικονομική κρίση. Ναι, μην κοιτάς ακόμα που δεν βγαίνω με ψηλού πίδημα να διαφημίζομαι όπως κάνουν άλλοι. Κάνεις όμως και μερικά άλλα πράγματα. Ξαφνικά σε να βρήκες με τις πιτσιρίκες να βρήκες και εσύ μια χαμένη εφηβεία. Πηδάς σε παροπλάνα, πας κάνεις bungee jumping. Τα bungee jumping το έκανα πιο παλιά. Το skydiving έχει έρθει στη ζωή μου το τελευταίο εξάμηνο και τελικά απορώ πως δεν το είχα ανακαλύψει νωρίτερα, γιατί ήταν ένα άθλημα που πήγα να το κάνω έτσι παθητικά, να δω πως είναι η ελεύθερη πτώση με έναν εκπαιδευτή που έχει αυτό την ευθύνη, αυτός έχει το λεξίπτωτο, αυτός ανοίγει, αυτός σε προσγειώνει. Και μου μπήκε το μικρόβιο ότι αυτό το άθλημα εγώ θέλω να το κάνω μόνιμο. Εγώ θέλω να πηδήξω μόνιμο από το αεροπλάνο. Μετά τις 7 φορές πήδηξες. 7 κόβεσαι πάντα σε μία δύο. Κόπηκα δύο φορές. Στο δεύτερο και στο τέταρτο άλμα που κόβονται όλοι. Ναι, και μετά έχω πάρει το δίπλωμά μου, έχω το λεξίπτωτό μου, πηδάω κανονικά. Κοίταξα και εγώ. Να σου πω την αλήθεια, εκεί πέρα πρώτη φορά μόλις βγήκα στην πόρτα έκλασα μέντες. Ο φόβος είναι σύμμαχος. Είμαστε φτιαγμένοι για να πετάμε. Κοιτάζω κάτω και είναι τη γεωγραφία, σαν ένα χάρτη. Ναι, τα χωραφάκια. Τα χωραφάκια. Και μετά με πήρε ο άνθρωπος, έφυγα και πήγαμε. Δεν είναι φανταστικό. Αλλά εγώ σε έπιασα σε ένα σημείο όπου εσύ πήδαγες bungee jumping και εγώ την ίδια ώρα δίπλα έπαιζα μπάλα. Και έχω κρατήσει το βίντεο. Κοίτα να δεις. Άκουνε, κοίτα να δεις. Δεν πιστεύω. Ναι. Κλαίμε όλοι με το πέναλτι που μας έδωσε. Απίστευτο! Απίστευτο κι όμως ελληνικό! Ο Θεός να τον έχει καλά! Εγώ έχω να πω... Τι σε έχει αχλάδα την ώρα, μου έκανες μια πλάκα, σου χρωστάω λοιπόν. Να μου την κάνεις και εσύ την πλάκα. Μόλις σου δοθεί η ευκαιρία να μου την κάνεις την πλάκα. Θα μου δοθεί πολύ γρήγορα σύντομα. Θα ξαναγυρνάει και η Γερμανία ποτέ? Αν είχα να κάνω μόνο με τον εαυτό μου, θα γύριζα αμέσως. Γιατί εγώ έχω αυτή την οτροπία, μιλάω και τη γλώσσα. Τα παιδιά μου όμως δεν το έχουν αυτό. Οπότε σεβόμενοι και τους τρεις μας. Λες ότι έχεις την οτροπία. Τι εννοείς, όπως και πριν, την οτροπία την γερμανική, δηλαδή, τι είσαι, αυτοπειθαρχούμενη? Καταρχάς, τα χαρακτηριστικά της γερμανικής παιδείας είναι η τελειομανία. Ναι. Δεν κάνουμε κάτι, δεν κάνουμε μισές δουλειές. Και η πειθαρχία. Το πρέπει είναι πρέπει. Και όταν τελειώσει το πρέπει, διασκεδάζουμε. Το γεγονός ότι σε μια στιγμή με τον Λάμπη έτσι γίνανε κόντρες, δεν με νοιάζει γιατί τον αγαπάω και τον Λάμπη και εσένα. Αυτή τη στιγμή μετάνιωσε για το γεγονός ότι αυτά πήραν δημόσια χαρακτήρα. Μα δεν το υποκίνησα εγώ. Όχι, οπότε λέω, δεν έχω να μετανιώσω για κάτι που δεν έκανα εγώ. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν σου άρεσε. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο φυσικά δεν είναι και κομψό, αλλά είναι φυσική απόρρεια των πραγμάτων όταν είσαι λοιπόν 20 χρόνια όπως με εισήγαγες. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ούτως ή άλλως είμαστε ένα πολύ μικρό χωριό, όλοι ξέρουν τελικά τα πάντα με κάποιο τρόπο, οπότε αυτά τα πράγματα δεν πολλά τα υποκίνησες εσύ. Πολλά είναι διαστευρωμένα. Τα πράγματα που ξέρει ο κόσμος είναι διαστευρωμένα. Η πραγματικότητα δεν είναι πάντα αυτή την οποία θα μπορείς να διαβάσεις ένα περιοδικό ότι τάχα έγινε αυτό και εκείνο. Τα μισά είναι και παραμύθια της Χαλιμάς. Ναι, είναι αλήθεια. Απλά ρωτάω αν ας πούμε, ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελες να έχει συμβεί με την έννοια ότι επηρεάζονται και τα παιδιά, επηρεάζονται και ο ένας και ο άλλος και εσύ και το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε βρει τη χημεία να είναι όλα κουλαριστά. Εσείς την έχετε βρει. Ναι. Και εμείς. Εντάξει. Είπαμε. Αποφασίσαμε και διατάσσουμε. Οι γυναίκες θα κάνουν αυτά. Αποφάσισε και διέταξε και τη χημεία να υπάρξει. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο έχει αποφασίσει και διατάξει? Τι, ότι πες μου κάτι. Ότι για το υπόλοιπο της ζωής μου ευτυχισμένη και θα περνάω καταπληκτικά. Και θα κάνω skydiving μέχρι να πεθάνω. Να μου πεις και εμένα. Να σταυρώσω, διότι σήμερα μου έμαθες κάτι καινούριο. Ότι το να είμαστε ευτυχισμένοι είναι θέμα απόφασης. Φυσικά. Γιατί πολλές φορές... Πες μου για να την πάρω τώρα. Φυσικά. Πες μου τι κάνω. Τι κάνεις. Γιατί θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Πες μου. Γιατί... Λοιπόν, εγώ από... Θα το πω τώρα. Από αυτή τη στιγμή που σε γνώρισα,
για δεύτερη φορά από την πρώτη, θα είναι ευτυχισμένος. Έτσι είπες. Ναι, γιατί ακόμα πες μωρέ, ειλικρινά τώρα. Έτσι γίνεται είπα, έτσι, τώρα, έτσι μωρέ, είπα. Γιατί ναι, γίνεται. Γιατί μόλις σε ζώσουν τα φίδια, τους το απαγορεύεις. Όταν πάει να σε πάρει. Σου απαγορεύεις τα φίδια αφού έρχονται μόνο τους. Τελειώνεις αυτό. Πας σε ένα γυμναστήριο, αποφασίζεις κάτι. Ναι. Αποφασίζεις κάτι. Σε ακούω τώρα, άρχισε να φράω. Φράω, έλα, λέγε. Όχι, σηκώθηκε σε πάνω, συνέχισε. Πας σε ένα γυμναστήριο. Δεν το αφήνεις. Φυσικά κοινή απόφαση. Μετά τι κάνω, σου πιάνει τα ούνια, σματίλες, μπα, του χώνεις μια μπουνιά. Φτιάχνω το τέλειο φαγητό για τα παιδιά μου, το πιο νόστιμο του κόσμου. Ναι. Κάθε μέρα το πιο νόστιμο και του κόσμου. Και ξεκάτε μοιάζει. Απορώ πως δεν είμαστε 500 κιλά. Ναι, το παλεύεις, you fight back. Δεν το αφήνεις να σε ρουφήξει μέσα, να σε φάει. Μου το οτιδήποτε σκοτεινό έρχεται να σε ζώσει. Έχεις πει όμως θα μπορούσε να κάνεις και 50 γάμους σαν την Elizabeth Taylor. Ναι. Δεν έκανε κανένα όμω, τζάμπα και περασέ το λες. Περίμενε, πρέπει να μου δεν γίνονται τόσο γρήγορα αυτά σε όλους. Τώρα με τους Γερμανούς αυτά που μας κάνουν, τι έχεις να πεις. Καλά κάνουν. Μας έχουν βάλει το. Εμείς καλά κάνουμε που έχουμε αφήσει όλο το Ισλάμ να μπει. Τι το κάναμε. Ακριβώς υπερβολάγαμε σε σύνορα. Δεν ξέρω. Όχι, από αυτή που έχουμε. Τι θα κάναμε. Τι μπορούσε να κάνει, να περνάνε, τι να κάνει δηλαδή. Να του βυθίσει. Θέλω να σου απλά πω ότι. Υπάρχει μια Τουρκία, παγκόσμια, ένα παγκόσμιο χάος. Έχεις πάει τελευταία στην Τουρκία, νομίζω. Έχεις κάποια ταξίδια, ναι, πηγαίνεις για δουλειά, για ναι, πηγαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτοί τους αμολάνε από εκεί. Τους βάζουν στα καράβια και τους στέλνουν. Θα σου πω γιατί τους αμολάνε. Στην Ανατολική Τουρκία υπάρχουν μεγάλα camps που είναι κατά 80% ελεύθερα και κενά. Αλλά οι ίδιοι όλοι αυτοί που θέλουν να έρθουν προς τα δω δεν καθοδηγούνται προς το ήρεμο camp στην Τουρκία που είναι ήδη στημένο που μπορεί να τους δεχτεί. Από ποιους, από τους Έλληνες, από τους Τούρκους. Πάντα υπάρχουν τρόποι να βγάλουν πάρα πολλοί κόσμος χρήματα.